με βόλτα στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, στάσεις για κέρασμα και συνομιλίες με πολίτες, εκκίνησαν σήμερα την περιοδία του στο Ηράκλειο τα μέλη του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας. Με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, τον πρώην Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη και την επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, όπως και τον πρώην Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, υποψήφιους βουλευτές του Ηρακλείου και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη του κλιμακίου διευκρίνησαν ότι στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία ζητά δυνατή νίκη για μια αυτοδύναμη Ελλάδα, ενώ από την επόμενη κιόλας των εκλογών ξεκινάει έφοδος στο μέλλον. Η χώρα δεν μπορεί άλλο να περιμένει και στις 25 Ιουνίου δίνουμε εθνική εντολή για έφοδο στο μέλλον, για να τρέξουμε γρήγορα με σηκωμένα τα μανίκια, για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα εκείνα της χώρας, τα οποία εδώ και δεκαετίες συνιστούν εκκρεμότητες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και ακριβώς γι' αυτό ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Για έργα που έγιναν, όσα δεν έγιναν, αλλά αποτελούν τμήμα του σχεδιασμού, όπως είπε, και του προγραμματισμού για την επόμενη μέρα, ακόμη και για τις πληγήσεις περιοχές του νησιού, μίλησε ο Γιώργος Καραγιάννης. Είμαστε απόλυτα συνεπείς σε ό,τι έχουμε υποσχεθεί και για τα μεγάλα έργα υποδομής και για τα ζητήματα της αποκατάστασης των καταστροφών. Είμαστε εδώ πέρα δίπλα. Δεν τα έχουμε κάνει ποτέ τέλεια. Δεν επικαλούμαστε ότι όλα έχουν γίνει τέλεια, αλλά είμαστε πάνω από τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα με συνέπεια, ειλικρίνεια και πάντα μπροστά την αλήθεια. Το μήνυμα που εισπράττουμε από τον κόσμο αυτές τις μέρες είναι περισσότερη δουλειά, ακόμα πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και να γίνουμε επιτέλους Ευρώπη. Τα μέλη του κλιμακίου που μετατολασσίθη χθες και σήμερα το Ηράκλειο, αύριο συνεχίζουν την περιοδία σε Ρέθυμνο και την Τετάρτη στα Χανιά, αναφέρθηκαν στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είπαν, για την Κρήτη της ανάπτυξης. Όλοι μαζί να πορευτούμε προς εκλογές 25 Ιουνίου, εκλογές όπου στόχο μας είναι να πετύχουμε μια νίκη, μια περήφανη νίκη για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.